Σύστημα επιχειρησιακής θαλάσσιας πρόγνωσης και πληροφόρησης για την παράκτια περιοχή του νησιού μας αναπτύσσει το εργαστήριο παράκτιας και θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus. Και κάνουμε μια υποκλιμάκωση για την περιοχή της Κρήτης και έτσι έχουμε σε ένα τετράγωνο γύρω από την Κρήτη την πληροφορία, την κυματική, τα ρεύματα και λοιπές πληροφορίες κατάστασης θάλασσας, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για αλληλείς, για ναυσιπλώωση. Ο Νίκος Καμπάνης αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το οποίο θα παρέχει ωριές και ξεωριές προγνώσεις 5 ημερών υψηλής ανάλυσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία και τους κυματισμούς στην παράκτια περιοχή της Κρήτης, καθώς και εξειδικευμένες πληροφορίες. Θα είναι μια πλατφόρμα την οποία θα μπορούν να επισκέπτονται οι χρήστες και από εκεί να κατεβάζουν την πληροφορία που θέλουν. Έχουν μια στάθμιση στα τοπικά χαρακτηριστικά της ακτογραμμής, των μετεωρολογικών συνθήκων. Το Copernicus χρηματοδοτεί τη δημιουργία αυτών των υπηρεσιών για να υποστηρίξει την αξιοποίηση του προϊόντος του στην επιστημονική έρευνα, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και στην εξοικείωση των πολιτών στην χρήση τέτοιων προϊόντων. Μπορεί να ξέρει την κατάσταση σε μια παραλία. Μπορεί να ξέρει την επόμενη μέρα αν μπορεί να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη παραλία και οι συνθήκες κολύμβησης θα είναι προς την ασφαλή πλευρά. Όλο αυτό, το να ξέρει την κατάσταση της θάλασσας, είναι θέμα ασφάλειας των χρηστών της θάλασσας. Ασφάλεια των λουωμένων, ασφάλεια των ναυσιπλώων, ασφάλεια των αλλιέων. Σύμφωνα με τον Νίκο Καμπάνη, η υψηλή ανάλυση προγνώσης κυματικής κατάστασης και ρευμάτων είναι κρίσιμη σε πολλές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η ακριβέστερη πρόγνωση της διάχυσης θαλάσσιας ρήπανσης από πετρελοειδή κοντά στην παράκτια ζώνη και ο ακριβέστερος σχεδιασμός των αντίστοιχων χαρτών επικινδυνότητας.